Lava the faces. Ο Σπύρος, ο αείμνηστος Σπύρος ο Κοντόπουλος ήταν ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Άνθρωπος. Αγωνίστηκε πολύ εδώ στο κολυμπητικό τμήμα, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Θέλουμε να το θυμόμαστε και πιστεύω για πολλά χρόνια να γίνεται αυτή η διοργάνωση, η οποία τουλάχιστον και φέτος είχε απόλυτη επιτυχία. Έχει, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αποτελέσματα αγωνίσματος. Όπως είπατε, πάνω από 400 αθλητές. Να βάλουμε και τους γονείς και τους προπονητές και όλους αυτούς, περνάμε τους 600-700. Για την πόλη μας είναι μεγάλη επιτυχία αυτή η διοργάνωση και αυτή η συμμετοχή. Σε αυτό έχουν συμβάλει κάποιοι άνθρωποι αφιλοκερδώς. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και επίσημα τώρα. Έλα πιο κοντά σε παρακαλώ. Την κυρία Κουτουμάνου, η οποία εδώ και πολύ καιρό είναι δίπλα στο κολυμπητικό τμήμα και θέλω να την ευχαριστήσω και δημόσια. Είμαστε καλά. Εμείς βρισκόμαστε κοντά στον αθλητισμό. Πιστεύουμε ότι προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα στην νεολαία, στα παιδιά, κοινωνική μόρφωση, παιδεία. Είναι εξαιρετικά να βρισκόμαστε κοντά σε τέτοιους αθλητές. Και θεωρώ ότι ο θεσμός που έχει καθιερωθεί για την Καλαμάτα δείχνει τη φήμη της Καλαμάτας, δείχνει τον πόσο προσέχουμε τον αθλητισμό μας και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει συμβεί εδώ στη διοργάνωση. Θα συνεχίσετε να είστε δίπλα στον κόσμο. Βεβαίως θα συνεχίσω γιατί το αγαπούν κυρίως πολύ τα παιδιά μου και παράλληλα το αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Και έχω και εξαιρετική συνεργασία με τον Νό Καλαμάτας. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Έξω από αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους, πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια στο κολυμπητήριο. Σήμερα είχαμε ένα ατυχές γεγονός, να φύγει η επιφάνεια του πατήρα και να μην υπάρχει άνθρωπος που έπρεπε να υπάρχει εδώ στο κολυμπητήριο, ένας υπάλληλος, να βοηθήσει στην αποκατάσταση. Από ό,τι βλέπουμε, αν κοιτάξετε με τις κάμερες και άλλοι πατήρες είναι έτοιμοι να φύγουν, πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το θέμα. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον αθλητικό οργανισμό για προσπάθειες γίνονται, αλλά το προσπαθώ τόσο, από τόσο έχει μια απόσταση. Δεν είναι επαρκής για την ασφάλεια των παιδιών, κυρίως. Η ασφάλεια των παιδιών είναι πρωταρχικό γεγονός. Ακριβώς που είχαμε κάποιο ατύχημα, βέβαια.